Γεια σας. Σήμερα βρίσκομαι σε ένα βιβλιοπωλείο. Ο λόγος που μου έφερε ο δρόμος σε αυτό το βιβλιοπωλείο είναι για να γνωρίσουμε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Μια συγγραφέα. Μια συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Παιδικών μυθιστορημάτων. Θα μου πείτε βέβαια, τι το ιδιαίτερο έχει η συγγραφέα παιδικών μυθιστορημάτων. Είναι από εδώ, από την Πιερία, και είναι πάρα πολύ πετυχημένη στη δουλειά τους. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ιδιαιτερότητες στην κυρία Θήμ, τις οποίες θα τις γνωρίσετε με την κουβέντα που θα κάνουμε σε λίγο. Μας περιμένει ήδη στο τραπέζι. Τι λέτε, πάμε να τη γνωρίσουμε από κοντά. Πάμε. Εύα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μου δύο πράγματα για σένα, να σε γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα. Για τον... Να με γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα. Λοιπόν, Είσαι από την Κατερίνη. Είμαι από την Κατερίνη και είμαι περήφανη γι' αυτό. Και εμείς είμαστε περήφανοι που είσαι από την Κατερίνη. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι από την Κατερίνη, που γεννήθηκα κάτω από τη σκιά του Ολύμπου, που κολύμπησα στα νερά της παραλίας μας. Και όχι μόνο, και όλων των παραλίων. Όλη τη αχτής της. 80 χιλιόμετρα. 80 χιλιόμετρα πέγαινε έλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι από εδώ. Ειλικρινά χαίρομαι. Και εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο και μετά φυσικά έφυγα για τις σπουδές μου και από το 85 στην ουσία λείπω από την Κατερίνη, αλλά ποτέ δεν έπαψα να έρχομαι εδώ. Και όσο ζούσαν οι γονείς μου, ερχόμουν κάθε 15 μέρες και τώρα που έφυγαν ακόμη περισσότερο, γιατί τους νιώθω ότι είναι εδώ και θέλουν να είμαι μαζί τους. Σπούδασες, είπες, νηπιαγωγός, αν δεν κάνω λάθος. Σπούδασα νηπιαγωγός, ναι. Σπούδασα νηπιαγωγός, διορίστηκα στοιχείο το 1984 και μετά βρέθηκα στην Αθήνα μια μετάθεση. Και από τότε, από το 1984, ζω στην Αθήνα, έρχομαι επισκέπτες πάρα πολύ. Επισκέπτες Κατερίνη τακτικά. Πάρα πολύ τακτικά και τώρα σαν συνταξιούχος μοιράζω το χρόνο μου Κατερίνη-Αθήνα. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις. Είσαι μέλος του κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, σωστά? Σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε μία ομάδα, είναι αρκετή. Καταρχάς να σου πω, Πέτρο, εδώ πέρα δεν είμαι μόνο μέλος αυτού νου. Είμαι της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Έτσι. Ας πάμε στο συγγραφικό σου έργο. Ναι. Έχεις γράψει 8 βιβλία μέχρι τώρα. Έχω γράψει 8 βιβλία. Όλα μυθιστορήματα. Όχι, από ό,τι βλέπεις, όχι όλα μυθιστορήματα. Υπάρχουν και τα παραμύθια μας. Υπάρχουν φυσικά και τα μυθιστορήματα. Είναι 8 μέχρι στιγμής. Τώρα περιμένουμε μεγάλη χαρά το ένατο. Και μετά βλέπουμε. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με την συγγραφή και μάλιστα με το παιδικό βιβλίο και όχι με το βιβλίο το κλασικό, το μυθιστόρημα? Ναι, καταρχάς από μικρή κρατούσα ημερολόγια. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να εκφράζω εκεί τα συναισθήματά μου, τις αγωνίες μου, τα προβλήματά μου, τους ερωτές μου, όλα εκεί πέρα σε αυτό το μπλοκάκι. Και όταν χρειάστηκε στο σχολείο που δίδασκα να έχω κάποια κείμενα για να δώσω στα παιδιά διάφορα θέματα και να τα επεξεργαστούμε και δεν έβρισκα, αναγκάστηκα να γράψω δικά μου κείμενα. Έτσι ξεκίνησες. Έτσι ξεκίνησα. Και το πρώτο μου παραμύθι που είχε δημοσιευτεί ήταν η κυρία αυτού σε σπά ομορφιάς και είχε δημοσιευτεί σε ένα περιοδικό. Μάλιστα. Πώς ξεκινάς να γράψεις ένα βιβλίο? Πώς ξεκινάω? Τι είναι αυτό που σε εμπνέει? Μπορεί μία λέξη. Μπορεί μία εικόνα. Μπορεί ένας ήχος. Όλα αυτά μπορούν να είναι αφορμή για να ξεκινήσω να γράφω ένα βιβλίο. Μάλιστα. Τώρα, πώς γράφεται ένα βιβλίο? Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι ένα βιβλίο? Πόσο δύσκολο. Εξαρτάται το θέμα. Ένα παιδικό βιβλίο κυρίως, ναι. Έτσι. Εάν πρέπει να ψάξω πάρα πολύ για το θέμα που θέλω να επεξεργαστώ, μπορεί να κρατήσει αρκετό χρόνο. Αν πρέπει να συμβουλευτώ κάποιους ανθρώπους, επίσης πρέπει να κρατήσει πολύ καιρό. Φαντάζομαι ότι κάθε παιδικό βιβλίο, κάθε μυθιστόρημα, γιατί έχω διαβάσει κάποια από αυτά,
Έχει και ένα μήνυμα προς τα παιδιά, έτσι. Έχει και ένα μήνυμα και από πίσω κρύβει πολλή δουλειά. Mm-hmm. Ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο εδώ το ίσιο. Αυτό το βιβλίο, το οποίο θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Χρειάστηκε να συνεργαστώ με ψυχολόγο, με τον κύριο Αγγελίδη, και χρειάστηκε να συνεργαστώ και με ποινικολόγο, τον κύριο Μελετρίδη, για να βγει. Πάλι από εδώ την Κατερίνα. Πάλι από εδώ. Προτιμώ τους ανθρώπους. Δεν την αφήνει την Κατερίνα. Όχι, όχι. Ποτέ. Άλλωστε, παράδειγμα είναι και αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο. Η κληρονομιά του Παππού, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά μια διαφήμιση, ένα διαφημιστικό βιβλίο για την Πιερία. Ναι. Για όλη την Πιερία και κυρίως για τον Όλυμπο. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Να διαβάσετε, εδώ είναι. Κληρονομιά του Παππού, θα τη δείτε μετά. Θα πούμε δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Για πες μου λίγο για αυτό το βιβλίο, δύο λόγια. Η κληρονομιά του Παππού είναι ένα βιβλίο που. Είναι και ο λόγος που σε προλόγησα πριν και είπα, ναι, ότι, είπα ότι θα γνωρίσουμε μια ιδιαίτερη συγγραφέα, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Ακριβώς γιατί σε βλέπω ότι περιφέρεσαι γύρω-γύρω από την Πιερία, την Κατερίνη. Άρα είσαι. Ήταν από τα αγαπημένα μου, όλα είναι αγαπημένα μου. Έτσι, αυτό θα σε ρωτούσα μετά. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου? Δεν υπάρχει. Ετοιμάσου να μου πει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, η κληρονομιά του Παππού ξεκίνησε να γράφεται με θέα τον Όλυμπο. Έχω δύο φίλους που με φιλοξένησαν στο σπίτι του στον Πλαταμόνα, mm-hmm, και είχα μπροστά μου τον Όλυμπο. Και άρχισα να πλάθω την ιστορία. Επισκέφτηκα κάποια μέρη από αυτά που λέω, κάποια τα είχα επισκεφτεί παλιά. Δεν έχω επισκεφτεί μόνο ένα από αυτά που γράφω μέσα. Τη σπηλιά του Ιθακίσου. Τη σπηλιά του Ιθακίσου, και θα το υπόσχομαι ότι θα το κάνω φέτος. Μάλιστα. Και με αυτό το βιβλίο ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι ο Όλυμπος μας είναι μοναδικός. Ωστόσο, έχεις και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που. Ναι, και η ιστορία αυτή, μέσα από αυτή την ιστορία, ήθελα να δείξω στα παιδιά ότι ποτέ δεν πρέπει να πάψουν να ελπίζουν. Και να δείξω επίσης και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να υπερισχύουν τα δικά μας θέλω, mm-hmm, σε βάρος των συναισθημάτων των άλλων. Πολύ βασικό. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το βιβλίο αυτό. Αυτό το μήνυμα είναι, ναι. Μάλιστα. Και έχει κάποια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία. Και πώς θα γνωρίσει ο κόσμος όπως τον Όλυμπο μας. Και, ναι, ακριβώς. Έχεις και ένα λουλούδι, ναι, που υπάρχει, είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Είναι σε όλο τον κόσμο το Γιάνκια που φυτρώνει μόνο στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο. Πουθενά άλλο. Ένα καταπληκτικό λουλούδι. Και το οποίο είναι η αιτία του χωρισμού. Μα δεν θα τα πούμε. Δεν θα τα πούμε όλα. Ιστορία, είναι το κέντρο της ιστορίας. Πάντως ένας πρωταγωνιστής κι αυτός. Ένα μεγάλος. Ένας πρωταγωνιστής κι αυτός. Το βιβλίο αυτό πρέπει να πούμε επίσης ότι προτάθηκε στα public, ναι, στα 10 καλύτερα. Στα 10 καλύτερα, και ευχαριστώ όλους τους φίλους που το ψήφισαν, και είτε γιατί το αγάπησαν είτε γιατί αγαπούν εμένα. Να πούμε ότι το public κάνει ένα διαγωνισμό κάθε χρόνο βιβλίου, ναι, γενικότερα και παιδικού βιβλίου. Και παιδικού βιβλίου, και μπήκε μέσα στα 10. Μπήκε μέσα στα 10 καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Πότε γράφτηκε το βιβλίο αυτό? Αυτό γράφτηκε, βγήκε το 2016, πέρυσι. Α, πέρυσι βγήκε. Πέρυσι βγήκε, ναι. Και από ό,τι φαίνεται έχει μέλλον. Έχει μεγάλο, εύχομαι, ταξίδι μπροστά του. Εύχομαι, ναι. Ας μην πούμε περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μέρη που περιγράφεις εκεί μέσα τα έχεις επισκεφτεί, είπες όλα εκτός από την σπηλιά του Ιθακίσου, έτσι, εκεί δεν έχεις πάει. Όχι. Ελπίζουμε να. Ελπίζω να πάμε. Λοιπόν, μετά την κληρονομιά του Παππού, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το βιβλίο, το οποίο λέγεται «Ήσουν μόνο ένα παιδί», θα το δείτε και εσείς μετά. Το οποίο όμως είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, δεν απευθύνεται στα παιδιά. Όχι. Απευθύνεται στους γονείς των παιδιών, είναι ίσως μια προσπάθεια, πρώτη προσπάθεια ή. Όχι, έχω γράψει και για ενήλικες, mm-hmm, κάποια διηγήματα που έχουν βραβευτεί και ένα θεατρικό που έχει βραβευτεί. Αλλά αυτό είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Για πες μας. Είναι για παιδιά από 13 θα έλεγα και πάνω, αλλά μπορούν να τα διαβάσουν και 12 και 11 ανάλογα την οριμότητα του παιδιού. Είναι σκληρό βιβλίο. Είναι σκληρός προς το θέμα. Προς το θέμα και την υπόθεση από την. Και την υπόθεση. Μιλάει, αλλά επίσης, το, μιλάει για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Έτσι. Είναι καθαρά το θέμα παιδική σεξουαλική κακοποίηση, και μέσα από αυτό το βιβλίο όλοι οι γονείς μπορούν να δουν τα συμπτώματα που έχουν αυτά τα παιδιά, mm-hmm, τις ενοχές που κουβαλάνε αυτά τα παιδιά, και πώς μπορούν να τα βοηθήσουν. Μπορούν δηλαδή να ανιχνεύσουν μέσα από μια συμπεριφορά ενός παιδιού, μπορούν, το παιδί αυτό δέχτηκε. Αρκεί να το παρατηρούν το παιδί τους. Μάλιστα. Πρέπει να παρατηρούμε τα παιδιά μας. Πότε το έγραψε το βιβλίο αυτό? Αυτό βγήκε τον Νοέμβριο του 2016.
Α, τώρα στα κοντά. Τώρα βγήκε, ναι. Και μου έλεγε σε μια κατηδίαν κουβέντα ότι όπου το έχεις παρουσιάσει, έχεις δεχθεί και ιστορίες από ανθρώπους που έρχονται και σε πλησιάζουν, σε νιώθουν ενδεχομένως πιο κοντά και σε πλησιάζουν την ιστορία τους. Άρα το πρόβλημα υφίσταται, είναι μεγάλο, είναι τεράστιο στην ελληνική κοινωνία. Απλά είναι δεν ξέρω. Το χαλί. Κάτω από το χαλί. Κλείνουμε τα μάτια μας, εθελοντυφλούμε. Άρα είναι ένα σημαντικό βιβλίο να υπάρχει στην βιβλιοθήκη κάθε σπιτιού που τουλάχιστον έχει ανήλικο. Οπωσδήποτε. Γιατί το έχω δουλέψει πάρα πολύ, όπως σου είπαμε. Έχεις πει ναι, ότι έχεις πάρει συμβουλές και από ψυχολόγους, από ψυχολόγους. Μόνιμα με αυτό το θέμα και πάντα όταν γίνεται μια παρουσίαση βιβλίου. Και αναφέρεται ουσιαστικά στην κακοποίηση, την σεξουαλική ενός κοριτσιού από τον πατέρα της. Ναι. Όχι από τον πατέρα της, από το φίλο του πατέρα. Από το φίλο του πατέρα της. Ο οποίος ήταν και γυμναστής της. Ήταν και γυμναστής της. Εντάξει, έχουμε ακούσει πρόσφατα πάρα πολλά τέτοια παρόμοια παραδείγματα, παρόμοια θέματα. Και ήθελα να πω ότι δεν αναφέρω μέσα την πράξη που γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Μην νομίζει κάποιο ότι παίρνοντα αυτό το βιβλίο θα διαβάσει κάτι πολύ σκληρό. Ή κάτι πρόστιχο. Δεν θα διαβάσει. Θα διαβάσει συναισθήματα, θα διαβάσει ενοχές, θα διαβάσει πληροφορίες και θα διαβάσει πώς μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Mm-hmm. Αυτό θα διαβάσει. Λοιπόν, ήσουν μόνο ένα παιδί. Είναι από τις εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Δεμένη και η Κληρονομιά του Παππού είναι από τις εκδόσεις Μήνο, όπως το Μυστήριο της Αυλής είναι από τις εκδόσεις Κέντρο. Συνεργάζεσαι με πολλές εκδόσεις. Ναι, με τις εκδόσεις Παρισία, Κέντρος, Μήνος και Κόκκινη Κλωστή. Ωραία. Ωραία. Δεν μένει. Λοιπόν, το ξαναδείχνω να δείτε το εξώφυλλο γιατί. Είναι πολύ καταπληκτικό βέβαια. Θα το δείτε και στα πλάνα που, με τα βιβλία που θα δείξουμε. Για πες μας, ήθελα να σε ρωτήσω πριν και ξεχαστήκαμε την κουβέντα. Θέλω οπωσδήποτε να μπει στο αγαπημένο σου βιβλίο. Κι άσε τώρα που μου λες ότι όλα μου είναι αγαπημένα, ξέρω ότι όλα σου είναι παιδιά σου. Αλλά όλα είναι κάποιο το έχεις, σου δίνει κάποιο ιδιαίτερα σύνθημα να το γράφεις. Όχι, αλήθεια σου λέω. Είναι όλα αγαπημένα. Είναι όλα αγαπημένα. Είναι όλα αγαπημένα, γιατί τα έχω γράψει με αγάπη. Τι να πω, δεν μυστήριο. Μπορώ. Το μυστήριο στην αυλή, αυτό πήρε και βραβείο. Στον Κυπριακό Σύνδεσμο του Κυπριακού, στο Σύνδεσμο Κυπριακού Νεανικού Βιβλίου. Για πες μας, συντάχει μια μικρή περίληψη έτσι. Αυτό έχει να κάνει με λικανθρώπους. Ναι. Λικανθρώπους. Εδώ μπαίνουμε στο υπερφυσικό. Είναι αστυνομικό. Όχι, κάνεις λάθος. Λικανθρώπους μου λες. Ο λικανθρώπος, αλλά όμως ο άνθρωπος, όχι αυτός που νομίζουμε εμείς που το βγαίνει στις 12 η ώρα το βράδυ με την πανσέλινο και αρχίζει και ταράει στον κόσμο. Είναι ο λικάνθρωπος, το σύνδρομο του λικανθρώπου και έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει διαφορετική εμφάνιση από εμάς να μπει στο περιθώριο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται και προφανώς είχαν τους λόγους τους αυτοί ναι, που τον βράβευσαν. Ναι, και όπως βλέπετε μπήκαμε και στη δεύτερη. Α, μπήκε και στη δεύτερη έκδοση. Ναι, βλέπω και στη δεύτερη. Και όπως και το αφορμή για όλα να μην μπήκε, μπήκε και αυτό στη δεύτερη έκδοση. Θα πες μου δύο πράγματα γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο μου παιδάκι. Αυτό είναι το πρώτο σου βιβλίο. Ναι, αυτό είναι πρώτο, το πρώτο σου μυθιστόρημα, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι, αυτό είναι το πρώτο μου παιδάκι. Και τι πράγματα είναι αυτό. Έχει να κάνει με τους φόβους. Με τους φόβους και τις σκιές. Ενός παιδιού. Ναι. Πώς μας λίγο περισσότερο έτσι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω να μας πεις το. Έχει ένα περίεργο όνομα όμως που γελάνε πάρα πολύ τα παιδιά με αυτό. Το Κουλουμουξουκούκο. Κούλουμου ψυχούκο. Κύριος Κούλουμου ψυχούκο. Μάλιστα. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο με περίεργο όνομα. Πού τα βρίσκεις αυτά τα όνομα. Λαχαπού από τη ζούγκλα της χώρας Καμαμπού. Καμαμπού. Αυτό το βιβλίο είναι παραμύθι βέβαια, έτσι, από ό,τι βλέπω. Αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα. Βλέπω εδώ πίσω, είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδος. Ναι, ναι. Και έχει εδώ, αντί για την περίληψη του βιβλίου, το κείμενο της είπα της αρανοστίας του ΟΗΕ. Είναι ένα παραμύθι. Έχει πάρει και αυτό ένα βραβείο. Αυτό και αυτό. Λοιπόν, αυτό, λαχαπού. Όνειρο γλυκό για σαγκουραμπιέδες. Και τα ξωτικό μπερδέματα. Και τα ξωτικό μπερδέματα. Ήταν σε μια συλλογή παραμυθιών που πήρανε βραβείο και αυτό πήρανε βραβείο στο Κυπριακό Σύνδεσμο του Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Μάλιστα. Σε μια συλλογή ήταν αυτά. Και μέρος των εσόδων βλέπω εδώ διατίθεται στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ναι. Γιατί αυτό το παραμύθι έχει να κάνει με την προσφυγιά.
Μάλιστα. Είναι ένα λιονταράκι που ζει σε μια χώρα, σε μια ζούγκλα και ξαφνικά. Στην Καμαμπού. Στη χώρα τη ζούγκλα Καμαμπού και ξαφνικά γίνεται πόλεμος. Αυτά τα ονόματα. Και αναγκάζεται να φύγει από την πατρίδα του και γίνεται ένα πρόσφυγα. Και γίνεται ένα πρόσφυγα. Τι ζωγραφιέ αυτέ για πέρα. Αυτή είναι από την αδερφιά σου. Αυτή είναι η εικονογράφηση του Νίκου του Ενόπλου. Ωραία ζωγραφίζει η αδερφιά. Πάρα πολύ ωραία. Να το δείξουμε γι' αυτό μπορεί να. Είναι ένα ταλέντο το οποίο ανέρχεται. Ναι, ναι, κακά έχει κάνει εδώ και το λαχαπού με το δισάκι του. Ναι, εδώ είναι και ο λαχαπού με το... Δεν ξέρω αν βλέπει κάτω. Άδει. Μάλιστα. Έργο μπόλικο. Για τα πόσα χρόνια συγγραφής έχουμε. Στην ουσία τέσσερα. Τρία με τέσσερα. Παραγωγικότατε. Δύο βιβλία το χρόνο. Και παραπάνω βγήκαν. Δηλαδή, αν μου λες 3 με 4 χρόνια, έχουμε 8 βιβλία. Ναι, πέρυσι βγήκαν αρκετά. Πέρυσι βγήκαν αρκετά. Και φαντάζομαι. Και αυτό, αυτό, το ισούμενο παιδί για τα ξωτικά. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τα μοναδικά. Πρέπει να έχει κι άλλα στο σιρτάρι τα οποία είναι ανέκδοτα και περιμένει, φαντάζομαι. Τον καιρό του να χωνέψουν. Να χωνέψουν λίγο. Γιατί ένα κείμενο πρέπει να χωνέψει. Άρα λοιπόν ήρθε για να μείνει στον χώρο τη εγγραφή. Ελπίζω. Και σε βλέπω ότι έχει πολύ κέφι, πολύ όρεξη. Και νομίζω ότι θα ταξιδέψουν όλα όπως πρέπει να ταξιδέψουν για να βρουν τον δρόμο τους. Μακάρι. Για πες μου λίγο, πόσο κερδοφόρο τελικά είναι αυτό το επάγγελμα του συγγραφέα, γιατί ακούμε τελευταία πολλούς συγγραφείς να φυτρώνουν και λέω... Εδώ να γελάσω. Εδώ θα γελάσω. Δεν είναι καθόλου κερδοφόρο το επάγγελμα ενός συγγραφέα. Αν λοιπόν... Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί στο εξωτερικό είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει. Αν λοιπόν κάποιος αποφασίσει να γίνει συγγραφέας, μην περιμένει να χορτάσει ψωμί ή να κάνει περιουσία από αυτό, εκτός αν γράφει bestseller ή αν. Καλά, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και οι συγγραφείς που ζουν από αυτό. Αλλά οι περισσότεροι συγγραφείς δεν ζουν από αυτό. Ο λόγος που το κάνουμε λοιπόν είναι άλλος. Άλλος είναι ο λόγος. Δεν είναι οικονομικός. Όχι, δεν είναι οικονομικός. Εγώ με το να γράφω βιβλία και κυρίως παιδικά βιβλία. Ο λόγος ήταν να μην χάσω την επαφή μου με τα παιδιά. Mm-hmm. Και επειδή πίστευα ότι όλα αυτά τα χρόνια που δούλευα στο σχολείο ήξερα και ξέρω την ψυχολογία των παιδιών και ξέρω πώς να τα προσεγγίζω τα παιδιά, γι' αυτό ήθελα να ασχοληθώ και με το παιδικό. Mm-hmm. Η ζωή μου είναι τα παιδιά. Άσχετα αν δεν έχω παιδιά, η ζωή μου είναι τα παιδιά. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ μου λες ότι ό,τι κάνεις σε συγγραφικό επίπεδο το κάνεις για την ψυχούλα σου κυρίως. Για την ψυχούλα μου και για την ψυχούλα των παιδιών. Ό,τι μπορούν να πάρουν. Ναι, να αλλά δώσουν. Που να καθησυχάζεις ένα, σε λόγο που λογρώνει, σε ηρεμή. Με ηρεμή. Και ειδικά όταν βλέπω ότι τα βιβλία αυτά αρέσουν στα παιδιά. Τότε ακόμα περισσότερο ναι, έχεις. Πόσες ώρες αφιερώνεις σε βιβλία γενικότερα την ημέρα σου. Αρκετές ώρες. Και διαβάζοντας και γράφοντας εννοώ. Ναι, αρκετές ώρες, αρκετές ώρες. Τώρα βέβαια λίγο το καλοκαίρι είναι πιο καλό. Καλό το καλοκαίρι, δεν είναι ειδικό, ειδικότερα είναι και κάψωνα. Είναι περισσότερο για Facebook και παραλία το καλοκαίρι. Το χειμώνα πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Αποφεύγεις τηλεόραση και προσπαθείς... Η τηλεόραση μπορεί να είναι ανοιχτή στο σπίτι, αλλά χωρίς ήχο. Πώς μπορείς. Και ανοιχτή τηλεόραση και να διαβάζεις. Ναι, ειδικά αν υπάρχει survivor. Δεν το πλήθαμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Για πες μου λίγο, τι σχέδια έχεις για το μέλλον σου. Πολλά. Ωραία. Και εύχομαι... Ας το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ναι. Πες μου που βλέπεις την Εύα σε 5 χρόνια από σήμερα, σε 10 χρόνια από σήμερα και σε 15 χρόνια από σήμερα. Εκείνο που θέλω είναι να είμαι καλά. Πάνω να πολλά είμαι υγεία. Γέρη. Έτσι. Να μπορώ ακόμη να σκέφτομαι, να έχω ιδέες, να έχω φαντασία και να μπορώ ακόμη να γράφω. Αυτό θέλω. Ναι, αλλά για τα σχέδιά σου πες μας, ειδικά. Πολλά είπες. Όταν λες πολλά είναι μια απάντηση, πολλά υποσχόμενη, οπότε θέλω να ακούσω κάτι. Πολλά. Δώσε μου κάτι. Θέλω να γράψω και άλλα βιβλία. Έχω πολλές ιδέες στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Προσπαθώ. Ιδέες αλλά και μηνύματα ενδεχομένως. Εννοείται. Εννοείται. Χωρίς διδαχτισμό όμως. Ναι. Ο διδαχτισμός μέσα στο βιβλίο είναι άσχημος. Αλλά προσπαθώ να περάσω το μήνυμα που θέλω μέσα από την ιστορία. Όταν ο διδαχτισμός έρχεται μέσα όμως από ψυχαγωγία ή από αυτό είναι ναι, ακόμα καλύτερος και ακόμα πιο αποδοτικότερος.
Το δικό σου μήνυμα σε αυτούς που βλέπουν εκεί έξω, αυτός είτε αυτοί που είναι εν δυνάμει συγγραφείς, είτε αυτοί είναι παιδιά, είτε αυτοί είναι... Ναι, θα ήθελα να τους πω να διαβάζουν, να ταξιδεύουν, να αγαπάν και να αγαπιούνται. Και κυρίως να επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους με τα συναισθήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Η επαφή με τα συναισθήματα και οι γονείς να μην προσφέρουν στα παιδιά τους μόνο υλικά αγαθά. Το συναίσθημα έχει σημασία. Η αγάπη έχει σημασία, το χάδι έχει σημασία, η συντροφικότητα έχει σημασία. Όλα αυτά που δίνουν ασφάλεια στον άνθρωπο. Μάλιστα. Είναι και ένας τρόπος αυτός να ξεπεράσουμε και αυτή τη ρημαδοκρίση που μας βασανίζει εδώ και 7-8 χρόνια, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο με ανθρώπους. Να διαβάζεις ένα βιβλίο και να ταξιδεύεις. Με... Και να μιλάς όχι να ταξιδεύεις και να φεύγεις μακριά από την πραγματικότητα, απλά να βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, να ηρεμήσεις την ψυχή σου από το βομβαρδισμό που έχεις καθημερινά. Ναι, κλείσε την τηλεόραση, μην κοιτάς εγώ που την έχω λίγο πολλές φορές ανοιχτή, απλά παίζεις στο σαλόνι σαν εικόνα, όχι σαν φωνή. Είναι σαν μια οντότητα που έχει το δικό της χώρο. Ακριβώς. Έτσι, απασχολεί τα ντουβάρια. Απασχολεί τα ντουβάρια, απασχολεί τους καναπέδες, εγώ δεν είμαι εκεί, αλλά νιώθω πολλές φορές την κίνηση. Εγώ την έχω κλείσει τηλεόραση. Βλέπω μόνο σύριαλ, οπότε εντάξει, γι' αυτό και έχω λίγο μια άλλη οπτική σε όλα τα θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Βέβαια, αυτή είναι η πρώτη συνάντηση. Δεσμεύσου και δεσμεύομαι να ξαναβρεθούμε. Τουλάχιστον τον επόμενο καιρό που θα βγει το επόμενο βιβλίο. Βεβαίως. Να μας το... Θα είμαι και στην παρουσίαση, βέβαια, αν θα γίνει εδώ στην εταιρεία. Καταρχάς. Πώς ξεκινάς από εδώ, ξεκινάς την παρουσίαση. Σχεδόν από εδώ. Και από το αγαπημένο βιβλιοπωλείο Νέστορ. Το οποίο να το ευχαριστήσουμε, να το ευχαριστήσουμε που μας φιλοξένησε. Χωρίς καμία αντίδραση, χωρίς καμία αντίρρηση, μάλλον συγγνώμη, και χωρίς κανένα ενδιασμό με το που το ζητήσαμε κατευθείαν. Όλες οι παρουσιάσεις των βιβλίων έχουν γίνει εδώ. Άλλωστε είναι και ο φυσικός χώρος ενός συγγραφέα. Έτσι. Το βιβλιοπωλείο. Καθημερινά έρχομαι εδώ, πίνω καφέ, μιλάμε, διαβάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Θα ρωτάς πώς πήγε το βιβλίο. Πώς πήγε το βιβλίο. Για να μπορείς να έχεις τις πράξεις που είπες προηγουμένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που είδατε μέχρι τώρα το βίντεο. Μέχρι την άλλη φορά που θα έχουμε κάποιο επόμενο καλεσμένο. Γεια σας.